Στην προηγούμενη συνάντηση που ήταν μια διακοπή της Γενικής Συνέλευσης που είχαμε κάνει στο Στέκι Νεολαίας, μείναμε μαζί με τον αγαπητό του Γιώργο Φουντούλη στο σημείο ότι ήμασταν σε μια διαβούλευση με τον επιχειρηματία τον Θόδωρο τον Πετρά και στη συνέχεια επειδή έπρεπε να τακτοποιηθούν κάποια πράγματα πήραμε το τελικό ok ότι ο Θόδωρος ήταν αποφασισμένος να δώσει μια καινούργια πνοή σε αυτό που του είχαμε εξηγήσει και του είχαμε δώσει την εικόνα ότι η Νάουσα είναι ένα υγιέστατο σωματείο, ότι δεν έχει πολλές υποχρεώσεις, ότι αυτό που χτίστηκε 4 χρόνια θα έπρεπε να συνεχιστεί, αλλά με μια καινούρια άβρα που έπρεπε να πάρει ο σύλλογος. Και αυτόν τον περιμέναμε τόσο καιρό. Αυτή τη στιγμή πιστεύουμε ότι ο Θόδωρος ο Πετράς είναι αυτός που θα δώσει την άβρα αυτή που ζητούσαμε και εμείς θα είμαστε δίπλα του να βοηθήσουμε αυτή την προσπάθεια ώστε αυτός ο ιστορικός σύλλογος να είναι πάντα ψηλά και να πάει ακόμα ψηλότερα. Θα ήθελα να μείνω και σε ένα σημείο ότι καταλυτικό ρόλο έπαιξε σε όλη αυτή την επικοινωνία που είχαμε τον Θόδωρο, ο Γιώργος ο Φουντούλης, και θεωρώ ότι ήταν αποκλειστικά δική του η επιλογή και εγώ οφείλω να τον ευχαριστήσω που είμαι χρόνια στην ομάδα και θα μπορούσα να πει και αυτός δύο κουβέντες για αυτό το ρόλο. Δεν χρειάζεται να πω τίποτα. Είμαστε όλοι Νάουσα, όπως είναι και ο Θόδωρος. Αγαπάμε την ομάδα. Μια ομάδα στην οποία μέσα πονέσαμε, κλάψαμε, γελάσαμε, χαρήκαμε. Είδαμε στιγμές δόξας αλφα-εθνικής, αλλά και ομάδες, παρότι δεν μπόρεσαν και άλλες φορές παλιότερα να μπουν στην αλφα-εθνική. Μιλάω για την εποχή τα Σώνα, Μήτα κλπ. Παρ' όλα αυτά είναι ένα κομμάτι μας στο ποδόσφαιρο. Καλό είναι να αποδεικνύεις έμπρακτα ότι είσαι Νάουσα, ρε, αυτά είναι να το λες. Θέλαμε να βρούμε ένα συνεργάτη για την ομάδα, ένα φίλο για την ομάδα, ένα φίλο της ομάδος, ο οποίος θα είναι Νάουσα. Και ο Θόδωρος είναι Νάουσα. Αυτό έχει σημασία για μας. Υπήρξαν ενδιαφέροντα και από άλλες εταιρείες, γίναν και άλλες συζητήσεις. Κακά τα ψέματα, καλό είναι να είναι το ντόπιο στοιχείο μέσα και βέβαια σε όσα συζητήσαμε, νομίζω συμφώνησε σε όλα, στο ότι θα πρέπει μια ομάδα να έχει τη βάση της από το Δήμο Νάουσας, από την ευρύτερη περιοχή κλπ. Αυτά θα σας τα πει βέβαια ο ίδιος. Εγώ απλά προσπάθησα και είμαι πάντοτε κοντά στην ομάδα από το 1971. Ευχαριστώ. Τώρα εγώ θα μιλήσω. Λοιπόν, γεια σε όλους. Λίγο πολύ όλους σας ξέρω, τουλάχιστον βασικώς. Σας ευχαριστώ πολύ. Μου δείξατε τώρα που ήρθα ότι με καλοδεχτήκατε. Έχουμε μια επιχείρηση που αυτή τη στιγμή έχει μεγάλη ανάγκη την παρουσία μας. Γιατί η καιρή είναι πάρα πολύ δύσκολη και η επιχείρησή μας δεν είναι μόνο, δεν δραστηριοποιείται μόνο στον τόπο μας. Έχουμε καταστήματα στη Λαχαναγορά της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, έχουμε πρατήριο καυσίμων και έχουμε και πολιτικά που ταξιδεύουν σε όλη την Ευρώπη. Έχουμε πολλές εργατόρες την ημέρα και έτσι δεν μας δίνεται δυνατότητα να ασχοληθούμε με το ποδόσφαιρο ή με άλλες δραστηριότητες. Η απόφασή μου ήταν την
πήρα με πολύ μεγάλη δυσκολία, το σκέφτηκα πάρα πολύ. Γιατί, για αυτόν τον λόγο. Φοβόμουν ίσως ότι δεν θα μπορούσα να ανταπεξέλθω στις υποχρεώσεις αυτές, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλο το φορτίο αυτό, να αναλάβεις μια ομάδα με τέτοια ιστορία. Η αγάπη που είδα όμως από την πλευρά του Τάκη του Γιώργου για την ομάδα, η επιμονή τους με βοήθησαν ώστε να πάρω αυτήν την απόφαση. Και η δέσμευσή τους ότι θα βοηθήσουν, όπως φυσικά και βοηθούσαν τόσο καιρό, για να μπορέσουμε να βγάλουμε το έργο. Αλλά όχι μόνο αυτό. Και η δουλειά που έχετε κάνει όλοι σας τόσο καιρό, το λίγο καιρό τώρα τελευταία που ασχολήθηκα, έμαθα ότι από πίσω η ομάδα μεγαλώνει νέα παιδιά που έχουν μεγάλες δυνατότητες και πρέπει αυτό να συνεχιστεί. Και είναι δύσκολο. Με τις τελευταίες καιρικές συνθήκες με το χαλάζι, ξέρετε ότι θα έχουμε ένα δύσκολο χειμώνα όλοι μας. Και αυτοί που καλλιεργούν και θα τους περιμένουμε να τους δούμε στις κερκίδες, και εμείς που διακινούμε, που πρέπει να είμαστε κοντά στην ομάδα. Έχουμε τις δυνατότητες ως επιχείρηση να μπορέσουμε να στηρίξουμε έναν μηχανισμό ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει η ομάδα, αλλά αυτό δεν φτάνει. Πρέπει όλοι σας να βοηθήσετε ως προς την κατεύθυνση να μάσουμε τον κόσμο. Ήδη έχουμε μιλήσει με φίλους μας και επιχειρηματίες που κινούνται γύρω από τη δουλειά μας και όλοι λίγο πολύ θα βοηθήσουν. Εγώ δεσμεύομαι ότι θα κάνω ό,τι περνάει το χέρι μου. Αλλά μόνος μου δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Ζητώ στη στήριξη όλων, γιατί να ξέρετε, όπως είπα και προηγουμένως, ήταν η απόφαση με πολύ μεγάλη δυσκολία, γιατί η Νάουσα είναι μια μεγάλη ομάδα. Και όποιος την έχει στα χέρια του πρέπει να είναι άξιος της θέσης. Θα κινηθούμε, όπως λένε, χαμηλά την μπάλα και θα κοιτάξουμε να βγάλουμε τη χρονιά αξιοπρεπέστερα. Θα έχω να πω. Εγώ θέλω να συμπληρώσω ότι πολύ μεγάλο ρόλο έπαιξε και ο αγαπητός φίλος, παλιός φίλος της ομάδος και που έχει περάσει και από την ελληνική σχολεία, τον μεγάλο ομάδο της Νάσος και ο Στάσιος, ο οποίος ήταν σημαντικός παράγοντας να ολοκληρωθεί αυτό το deal. Θέλω να πω ότι δεν παίρνω καμία απόφαση αν δεν συμβουλευτώ τον κύριο Τάσο, και αυτό πολλοί από εδώ μέσα το ξέρουν, ότι για να πάρθει η τελική απόφαση. Αυτή ήταν μεγάλη για μένα, γιατί έχω γιος ακούγιο. Ένα σακούλι είναι η ηθοδοξία και τα κοινά. Το άλλο σακούλι όμως είναι να πάει καλά η επιχείρηση. Και αν δεν πάει καλά το σακούλι η επιχείρηση, κολλαίνουν όλα. Μένω όμως στο σημείο που τόνισε και ο Βαρύς και εσείς, ότι η Νάουσα ξαναγίνεται με τα τσικό της, με την δημιουργία εφεδρίες, με την ανάπτυξη δυναμισμού, αξιοποιώντας όλου του Δήμου Νάουσα στα παιδιά. Είναι ένα κεφάλαιο ασφαλές, υγιές κεφάλαιο που λένε κύριοι κύριοι επιχειρηματίες. Αυτό είναι το υγιές κεφάλαιο. Δεν θα έλεγα τίποτα, αλλά θέλω να πω να σου προκαλέσω να πω μια καλή επιφράση. Προσοχή του υγιές σε αυτό το κεφάλαιο. Έτσι, από τέτοιο υγιές κεφάλαιο έχει ξεκινήσει παλιά η Νάουσα, με τον Καταμάκο που προσέφερε, τον άνθρωπο και έχει όλοι που προσέφερα. Αλλά η βάση ήταν το υγιές κεφάλαιο ότι ξεκίνησε από παιδιά γύρω-γύρω όλοι, ταλέντα όμως,
ήξερα να ταγγελεύουν οι άνθρωποι της Νάουσας, του ΦΑΣ Νάουσας, και βοήθησε πάρα πολύ αυτό στη συνολική πορεία του συλλόγου. Λίγο το πορτρέτο σας, το όπως καταγωγής, αν έχει ασχοληθεί έμεσα ή άμεσα με το χώρο κάποιες άλλες εποχές, έτσι ένα μικρό πορτρέτο. Κατάγομαι από τον Κουμπάνο. Γνωρίζουμε και οι δύο κουμπανιώτες. Σύζυγός μου από τον Κουμπάνο, ζούμε στην Άουσα. Έχουμε κάνει σπίτι στην Άουσα, μεγαλώνουμε παιδιά στην Άουσα. Και στην καρδιά στην Άουσα. Στην Πουλιάνα. Πήγαμε κατευθείαν κέντρο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Ανδρέα. Όχι, μετά από τόσο δεν έχω ασχοληθεί όσο αφορά τα διοικητικά λεφτά, σαν φύλακλος μόνο. Όμως έχω αυτή τη στιγμή στην κατοχή μου 6 επιχειρήσεις. Και θεωρώ ότι όσο αφορά τα διοικητικά, θα μπορέσουμε να διαδεθύνουμε την ομάδα, γιατί έχουμε δημιουργήσει έναν μηχανισμό σαν επιχείρηση. Γι' αυτό και ζητάω τη στήριξη των άλλων ανθρώπων όσο αφορά τα λειτουργικά. Την καθημερινότητα, ό,τι αφορά με τους ποδοσφαιριστές, τις μετακινήσεις, όλα αυτά. Θα κάτσουμε μέσα στη εβδομάδα να κάνουμε τα σχήματα. Θα συμβουλευτώ τους προηγούμενους ανθρώπους όσο αφορά το τι γινόταν ως τώρα και όλοι μαζί θα χαράξουμε ένα δρόμο για να μπορέσουμε να μπούμε στη νέα σεζόν δυναμικά. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Έλα, ευχαριστώ. Είστε πρόεδρος της ομάδας ή θα έχετε βάλει κάποιον άλλον? Από τη διοίκηση την απερχόμενη, έχετε επιλέξει κάποια άτομα, αν έχετε κάποια στάνταρ άτομα από συνεργάτε σα, πέρα στην διοίκηση, αν το θέμα του προπονητή έχει συζητηθεί, έχει καταλήξει κάπου? Όχι, δεν έχουν γίνει κάποιε συζητήσει. Μέχρι την εβδομάδα, μέχρι την Παρασκευή, θα τα έχουμε τακτοποιήσει. Και για τον Τάκη των Τασιών, υπάρχει βέτο να είναι στην διοίκηση? Στην κέρα τη. Χάρη Θεού που ήρθε στην ομάδα, ήταν την κατάλληλη στιγμή και γι' αυτό θα στηριχθεί πάρα πολύ από εμάς. Να ρωτήσουμε, η φιλοδοξία μέχρι που φτάνει για την ομάδα, για συνάντρες, για κατηγορίες και τα λοιπά, μέχρι κάποιες λέξεις? Στο σοβαρόν, παιδιά, έχουμε άλλα θέματα τώρα, να κάνουμε τη διοίκηση της ομάδας σωστή, ώστε να έχουμε βάσεις. Να δούμε τα παιδιά που έρχονται από πίσω, να αξιοποιηθούν σωστά, γιατί αυτά είναι το μέλλον. Αυτές είναι οι φιλοδοξίες μας στο παρόν. Από εκεί και πέρα θα δούμε. Αυτή είναι η στόχη μας. Καλή διοίκηση και αξιοποίηση του υπάρχοντος δυναμικού. Να κάνουμε τα δύνατα δυνατά στον κόσμο, μην τον απογοητεύσουμε, που είδε πολύ θετικό. Πες να πήρατε κι εσείς, θα έλεγα, τα πρώτα μηνύματα έτσι από την μαύρα αυτή. Εντάξει, και δεν τα πολιτήραμε γιατί όχι μέσα στην έργα. Δεν προλαβαίνουμε να τα πάρουμε. Από τους ανθρώπους όμως που ασχολούνται με την ομάδα της Νάουσας, τα τηλέφωνα που δέχτηκα δηλαδή, ήταν όλα πολύ καλά και με ενθουσιάσανε και εμένα. Στο σύλλογο, με την έλευση του κ. Πετρά, είναι η επόμενη μέρα, είναι η καλύτερη μέρα. Αλλά για να μπορέσει ο κ. Πετράς να συνεχίσει το έργο και να μην είναι ο πρόεδρος της μιας χρονιάς όπως έχουν περάσει, πρέπει να βοηθήσει όλος ο κόσμος, τις Νάουσες και οι συνεργάτες του. Έχουμε ζήσει εδώ πέρα τις χρονιές, ξεκινάμε πάντα με 14 άτομα και στο τέλος μένουμε 5. Εάν την ίδια μέρα, την επόμενη χρονιά είμαστε πάλι 14, με τον κόσμο ενθουσιασμένο, τότε θα είναι και επιτυχημένη χρονιά. Όλοι μαζί πρέπει να δουλέψουμε και να αυτόν τον ενθουσιασμό που υπάρχει,
να τον εκμεταλλευτούν με τον καλύτερο τρόπο για να μπορέσει ο σύλλογος να κάνει την επόμενη μέρα αυτό που κάνει πάντα, στο να μπορεί να στηρίζει τους νεαρούς. Εδώ και 4 χρόνια γίνεται ένα πάρα πολύ σπουδαίο έργο για να μπορέσει να κάνει την καλή του βάση, και είναι η χρονιά για την καλή βάση. Η κατηγορία είναι πάρα πολύ καλή και πιστεύω ότι με τη συνέπεια όλων μας θα καταφέρουμε. Τις διοίκησες θα είναι και οι συνεργάτες του κ. Πετρά, είναι ο Σταύρος Κουρμίδος. Πάρα πολλά εξωστισμικά, ναι, κοντά σας. Εγώ θα είμαι και θεσμικά. Και θεσμικά. Και θεσμικά. Ναι, αν δεν έχω. Ναι, επειδή είναι κάποια πράγματα που πρέπει να λειτουργήσουν και τυπικά, θα κλείσουμε ένα πρακτικό με τον ήδη γραμματέα που υπάρχει. Αυτά θα συζητηθούν και μεταξύ μας. Κλείνει σήμερα η Γενική Συνέλευση με άτομα τα οποία... Ανακοίνωση του σχήματος της διοίκησης, πώς θα γίνει. Πώς την Παρασκευή. Πώς την Παρασκευή. Μέχρι να δημιουργηθεί ο τύπος θα έχει γίνει. Θα κλείσουμε την Παρασκευή. Θα γίνει τα φύλλα. Πέμπτη. Πάλι είναι δυνατό. Βάζει την άλλη εβδομάδα. Έχει συζητηθεί για αυτό.